Αλλά είναι σίγουρο ότι είστε όλοι κολλημένοι τώρα, γιατί άμα δείτε πλαστικό ανεβαίνουν οι ακροματικότητες. Με τον Γιάννη το Λύρα είμαι στο Αργά και θέλω να το ρωτήσω, πες μου κάτι, υπάρχουν άντρες στην Ελλάδα που να έχουν κάνει επέμβαση του κόλλου, να ανεβάσουν τους γλουτιαίους? Επίσης πολύ συνηθισμένο, διότι ένας που βγάζει από το νοσήβιό του λίπος και είναι ίσιος πίσω, να το βάλει. Σωστά. Μην ξεχνάς ότι οι γυναίκες κοιτάνε τους γλουτούς του άντρα. Πάντα. Ναι, το κοιτάνε. Άμα τις ρωτήσεις τις γυναίκες, το έχω ακούσει αυτό και σε έρευνες που έχουν κάνει. Λένε κοιτάνε μάτια και τον κόλο του. Ναι. Κάτι για ποιο λόγο του. Βγάζεις λοιπόν ένα σωσίβιο και έχεις λίγο λίπος καλής ποιότητας και δεν έχεις που να το βάλεις, να το πετάξεις έτσι. Ή να το ανακυκλώσεις. Βάζεις τους γλουτούς, βάζεις το δελτοειδείς. Και ναι, ναι, βάζεις θωρακικούς. Και πόσο, είναι σαν να γυμναστεί. Πόσο κοστίζει για να έχει έναν ωραίο κόλο ένας άντρας, ας πούμε, και λίγα μούσκουλα εδώ? Είναι η ίδια επέμβαση αυτή? Δηλαδή, αν σου έρθει κάποιος και του πεις θα βγάλω από το σωσίβιο, άκου τώρα τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Κάνεις λιποαναρρόφηση στην κοιλιά, έτσι. Δηλαδή του φτιάχνεις καταρχάς την κοιλιά. Και λες για να μην πάει χαμένο, θα σου φτιάξω και λίγο κόλο, θα σου βάλω και λίγο εδώ. Μπαίνεις δηλαδή χάλια και βγαίνεις. Μετά του κάνεις και με κάποιες ενεσούλες κάποια γράμμωση, κάνει και six-pack, κάνει φέτες. Έχουμε ενεσούλες. Ωραία, αυτό το πακέτο πόσο πάει? Για να σου πω ποιος ήταν ο πρώτος πελάτης. Αν ναι, για σένα θα το βγάλουμε σε παραστάσεις. Άκου να δεις. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Στο επόμενο έργο σου θα μου δώσεις ένα μικρό ρόλο και έχεις μια. Γιατί έχουμε και τέτοιο ψώνιο, δηλαδή, εκτός από την πλαστική χειρουργική. Εντάξει, ένα μικρό ρόλο. Το ραδιόφωνο, κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο σε ένα διαδικτυακό, το οποίο πώς το λένε? Το λένε G-Radio και έχω μια Κυριακή κάθε μήνα. 9 με 10 η ώρα. Μια συζήτηση. Παίζεις, 9 με 10 το βράδυ. Παίζεις μουσικούλα εκεί και συζητάς, ας πούμε, κάνεις κουβέντα. Ναι, πρέπει να έχεις κάποια χόμπι, ρε παιδί μου. Εγώ έκανα και μαραθώνιο προχθές. Τον έτρεξες όλο? Το περπάτησα γρήγορα. Εγώ δεν είμαι. Πόσες ώρες έκανες, θα σου πω τι έκανες. Το έκανες τα 42 χιλιόμετρα? Ναι, ναι. Έκανες 6 ώρες. 7,5. 7,5 ώρες. Ναι. Άρα θα σου πω κάτι. Είναι 42, είναι 6. Δια 46, 7, 42. Ναι, περπατητά γρήγορα πήγες. Γρήγορα περπατητά. Ναι, αλλιώς δεν μπορεί να το βγάλει 42 χιλιόμετρα έτσι, και υπέρβαρος. Ναι, οπότε, καλά έκανες. Αλλά να σου πω κάτι. Την ώρα που περπατάς το μαραθώνιο, τα ξεχνάς όλα. Βέβαια, πλένεται το μυαλό όλων. Και συνιστώ σε όλους τους ανθρώπους να αρχίσουν να περπατάνε τώρα. Έτσι, στον δρόμο. Όχι σε διάδρομο, γιατί δεν έχει πλάκα ο διάδρομος, βαριέσαι. Αλλά στον δρόμο να περπατάνε όλοι. Είναι σημαντικό. Έτσι γεννηθήκαμε, περπατώντας. Χόμπι είχες από παιδί? Ναι, είχα διάφορα χόμπι. Ποδήλατο. Είχα κάνει πολλά ταξίδια, βεβαίως. Όλα αυτά τα χρόνια που σπούδαζες και όλη αυτή η δουλειά η οποία έκανες όλα αυτά τα χρόνια, τόσες ώρες χειρουργείο κτλ. Χωρίς χόμπι πιστεύεις ότι θα σαλταρές? Κοίταξε, ήταν μια περίοδος, είπαμε, η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι τότε που η Ελλάδα ήταν τρελαμένη όλοι. Πραγματικά εκείνη τη μέρα, εκείνη την εποχή, δεν είχαμε καθόλου φυσική δραστηριότητα, δυστυχώς. Ήμασταν προσιλωμένοι στο να απορροφήσουμε τη ζήτηση. Η αλήθεια όμως είναι ότι εγώ προτιμώ να δουλεύεις λίγο και τρεις ώρες την ημέρα να κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί. Δηλαδή, αυτό που κάνουν οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, που έχουν ένα χόμπι που το κάνουν χρόνια, πολλά χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι Άγγλοσάξονες το έχουν εφαρμόσει πολύ αυτό το πράγμα. Έχεις δικό σου σκάφος ή δικό σου αεροσκάφος ιδιωτικό? Όχι, είχα κάτι φίλους γιατρούς ή γυναικολόγους, η οποία είχε δικό του σκάφος και πήγαινε στην Κρήτη για να ούζω και γύρναγε. Τα δύο μαδέρφια, ας πούμε, κάνουν ιστιοπλοεία αγωνιστική. Αλλά ένα χόμπι. Με νοικιασμένο σκάφος. Εγώ δεν θα είχα σκάφος, γιατί δεν είμαι θαλασσινός άνθρωπος. Αλλά μ' αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω με τζιπ σε λάσπες. Mm. Αυτό το κάνεις τέτοιες εκδρομές δηλαδή? Ναι, αυτό ναι, στο βουνό μου αρέσει πάρα πολύ. Όσο πιο πολλές λάσπες, τόσο πιο καλά είναι. Ισχύει ο μύθος. Το έχω κάνει και στη Βραζιλία αυτό. Του πυγμαλίων στη δουλειά σου, δηλαδή να σου έρθει μια ωραία κοπέλα, βέβαια, να τη φτιάξεις ακόμα ωραιότερη και να την ερωτευτείς ακόμα παραπάνω. Η Γαλάτια, βέβαια. Ο πυγμαλίων και η Γαλάτια. Η Γαλάτια ήταν το δημιούργημα του πυγμαλίωνα και τόσο όμορφο που το ερωτεύτηκε και ζήτησε από το Θεό αυτός, εσύ να τη δώσει ζωή. Ναι, την ιστορία του πυγμαλίωνα την ξέρω. Κάθε αυτό... μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είναι όλο και... Όταν βλέπω ένα δημιούργημα μας, της ομάδας μου, ας πούμε. Γιατί δεν είμαι μόνος μου, κάποιοι με υποστηρίζουν. Εγώ τα κάνω όλα. Το ξέρω. Αλλά όταν βλέπω ένα δημιούργημα, πραγματικά μπορώ να αντριχιάσω κιόλας από την ευχαρίστηση που το βλέπω. Είναι σύνηθες, επειδή ευτυχώς όμως είναι πολύ μεγάλη εναλλαγή και δεν μένω μένα. Σε πιστεύω να σου πω κάτι, γιατί εμένα η αναλογία στη δουλειά μου είναι ότι όταν γράφω ένα έργο που είναι ένα ανοιχτό στοίχημα, που το αγαπάνε οι ηθοποιοί και τελικά περνάει και αρέσει στον κόσμο, εκείνη την ώρα νιώθεις μια αυτοπραγμάτωση, ρε παιδί μου. Αυτό δεν νιώθεις τώρα και στο θέατρο. Ακριβώς. Άρα και εσύ, μα γι' αυτό το λέω, αλλά λέω, ρε παιδί μου, που σου έρχεται μια γυναίκα η οποία αν είχε κάτι διορθωμένο, θα ίσως να ήταν ερωτεύσιμη και ξαφνικά τη το διορθώνεις και γίνεται. Αυτό το πράγμα σου συμβαίνει.
Μου συμβαίνει πολύ. Πολλές φορές βλέπω το σύνολο και θέλω να διορθώσω πολλά. Πολλές φορές εμένω σε ένα χαρακτηριστικό και δεν θέλω να το διορθώσω, αλλά διορθώνω τα γύρω του για να φαίνεται πιο πολύ. Δηλαδή είναι αυθαίρετο μεν, γιατί είναι πολύ προσωπικό. Mm-hmm. Ο Πυγμαλίων έχει μια προσωπική άποψη για τη Γαλάτια. Yeah. Δεν είναι απαραίτητο να τη συμφωνεί. Μα νομίζω χωρίς προσωπική άποψη δεν γινόταν τίποτα σωστά. Ναι, και προσπαθώ πάρα πολύ να δω τον τύπο και κάνω και πολλά αστεία. Δηλαδή όταν τελειώσει αυτό το πράγμα, με ρωτάνε πάρα πολλές γυναίκες που έχουν μόλις χειρουργηθεί μία ώρα χειρουργημένες, πότε μπορώ να κάνω έρωτα ξανά. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει μια ζωντάνια αυτό το πράγμα μέσα. Το κάνουμε για τη ζωή. Είναι αδύνατο λοιπόν να μην έχεις αυτή τη διάσταση της ικανοποίησης που έχει να κάνει με τη ζωντάνια. Πόσο καιρό θα είμαστε ζωντανοί ακόμα? Γιάννη, οι πιο αποτυχημένες κραυγαλαίες, χολιγουδιανές επεμβάσεις, ποιες είναι? Σκέφτομαι το Mickey Rourke. Καλά, αυτό είναι. Τραγικό. Δεν χρειάζεται να έχω πλαστικό για να μου το πει, το ξέρω και από μόνος μου. Σκέφτομαι τον Mickey Rourke. Σκέφτομαι και την Nicole Kidman, η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Η οποία όμως κάτι δεν έχει κάνει μόνιμο, που σημαίνει ότι επανέρχεται λίγο. Επανέρχεται, γιατί είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Κάπου την είδα ξανά με τα καλύτερα. Ναι, ναι. Σκέφτομαι τη Melanie Griffith. Καλά, αυτή καταστράφηκε. Είναι απίστευτη. Σκέφτομαι και άλλες γυναίκες που. Ποια να σκέφτω τώρα, άλλη. Σκέφτεσαι καμία εσύ? Δεν ξέρω τι έχει κάνει η Demi Moore, αλλά αν έχει κάνει πράγματα, γιατί παραμένει νέα, νομίζω είναι πετυχημένα αυτά. Ναι, ναι. Μόνο που είχε σε εκείνο το έργο είχε κάνει ένα κακό στήθος. Το έργο, το. Πώς λέγεται, το στοίχημα. Ναι. Εκεί είχε ένα πολύ κακό στήθος που έκανε το στριπτίζ. Ήταν παραπάνω. Το διόρθωσε μετά όμως. Ναι. Αυτό είναι το καλό της πλαστικής. Μπορείς να διορθώσεις πολλά πράγματα. Άμα δεν σ' αρέσει, αλλάζεις. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν μπορείς να διορθώσεις. Ναι. Μια μύτη, ας πούμε, την οποία την έχεις καταστρέψει, την ξαναφτιάχνεις. Μπορείς να διορθώσεις, βέβαια. Α, μπορείς, ναι, ναι. Με συνθετικά υλικά και με τέτοια. Εγώ σε μια Ελληνίδα τραγουδίστρια πολύ γνωστή ήμουν ο έβδομος. Α, ναι. Ο έβδομος. Το ψάχνε δηλαδή με την ναι, ναι, ναι. Ο έβδομος που τη χειρούργησε. Κατάλαβα, το ψάχνε τόσο όχι πολύ. Όχι που ρώτησε. Ναι. Είναι μια δουλειά που διορθώνεται εύκολα αν δεν έχουν γίνει μεγάλες ανατομικές ζημιές. Και εσύ χολιγουντιανή έχεις εγχειρήσει? Δεν θέλω να μου πεις ποια είναι, έχεις ιατρικό απόρριτο. Έχω εγχειρήσει χολιγουντιανή της Μεσογείου. Όχι του Χόλιγουντ. Γιατί και στη Μεσόγειο έχουμε Χόλιγουντ. Μπορείς να μας πεις ποια? Έχουμε δύο περιοχές στη Μεσόγειο που έχουν το δικό τους Χόλιγουντ. Η Ιταλία και το Τοκιο Λίβανος. Mm-hmm. Ποιες ήταν? Και η Ιταλία και ο Λίβανος. Ωραία. Και Έλληνες στάρ. Δεν θα μου τους πεις, βέβαια. Έλληνες στάρ που έχω κάνει. Ναι, ναι. Θυμάμαι πολλούς. Έχω κάνει αρκετούς Έλληνες στάρ και μάλιστα. Σε προτιμούν επειδή είσαι της βραζιλιάνικης σχολής? Επειδή είμαι της βραζιλιάνικης σχολής και επειδή είμαι χέμηθος. Από μένα δεν έχει βγει ποτέ. Αν δεν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος να το πει. Από μένα δεν έχει βγει ποτέ πληροφορία, έτσι. Είναι προϋπόθεση στο γραφείο μας. Ότι αυτό το θέμα είναι πολύ προσωπικό και αν θέλει εκείνος μπορεί να το βγάλει, αν δεν θέλει εκείνος δεν το βγάζουμε ούτε με διαρροή εμείς. Όλες αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι, όπως ας πούμε που λένε η κρυολιπόληση, ας πούμε, και αυτά, κάνουν δουλειά αυτά? Ναι, εγώ έχω κάνει κρυολιπόληση πάνω μου. Επάνω σου έκανες? Ναι, πάνω μου, βέβαια. Πόσες συνεδρίες έκανες? Έχω κάνει δύο και εδώ φαντάζομαι, στο Σύβιο, έτσι. Ναι, και κάτι έκανε. Ναι, ομολογώ ότι έκανε. Έκανε, μωρέ. Άμα δεν πει τώρα να το ρουφήξει το πράγμα. Αυτό είναι για λίγο. Μην ξεχνάς ότι αυτοί που θα πάνε να κάνουν αυτό που λέγεται ανέμακτη, λοιπόν, ανανόφηση, είναι αυτοί που δεν θέλουν την αιματηρή. Ναι. Βέβαια, λάθος τους, διότι με τηρεί την ίδια μέρα είσαι έτοιμος και δεν πονάει και καθόλου. Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολλοί δεν θέλουν. Η ανέμακτη τι κάνει, σκοτώνει τα λιποκύτταρα? Βάζει μείον 5 βαθμούς Κελσίου ψύχος πάνω στο λιποκύτταρο. Στο λιποκύτταρο μειώνεται την κυκλοφορία. Αν μείνει για μία ώρα χωρίς οξυγόνο, πεθαίνει. Και άρα αποβάλλεται. Αυτό με υπέρηχο φτάνει η όχι, θερμοκρασία. Άρα κρυώνει εκείνη την ώρα. Ναι, αυτό το, η τεχνολογία έχει ως εξής. Μπαίνει σε μια ειδική. Βάζει μια βεντούζα ειδική. Ναι. Το λίπος ρουφιέται μέσα. Μάλιστα. Είναι προστατευμένο γύρω-γύρω από ένα ειδικό υλικό και το ψύχος μπαίνει στον πυρήνα του. Κατάλαβα. Και δεν ψύχει το δέρμα. Και είναι κάνει δουλειά δηλαδή. Είναι νέα τεχνολογία, ναι. Αυτό έχει βγει τώρα, πέρυσι και φέτος. Τι πόντους κάνεις, ας πούμε, με 5 συνεδρίες? Μπορείς να μπεις με πάχος, το μετράμε σε πάχος. Έτσι, το κάνουμε ένα έτσι και βλέπουμε αν είναι πάνω από 3,5 εκατοστά, ας πούμε είναι 4 εκατοστά το πάχος, με μία συνεδρία φτάνει στο 3. Αν είναι πόσο είπες και φτάνει στο 3? Πιάνεις σαν μία λαβίδα έτσι. Ναι. Αυτό το πάχος πρέπει να είναι 4 εκατοστά. Μάλιστα. 3 εκατοστά και πάνω. Ναι. Ας πούμε ότι είναι 4. Το 4 σε μία συνεδρία θα γίνει 3,5. Έτσι πάει μισό πόντο κάθε φορά. Υπολόγισε, ναι. Άρα θες καμιά δεκαριά, ας πούμε, για να έχεις ένα ικανοποιητικό στο μάτι αποτέλεσμα. Ναι, εμείς υπολογίζουμε ότι μέχρι 6 είναι εντάξει. Κάθε 6 εβδομάδες. Στην ουσία, πόσο βάρος σε λίπος, ας πούμε. Όχι βάρος. Θα χάσεις μόνο. Θα κάνεις καλύτερο το περίγραμμα. Εγώ συνιστώ, επειδή κάνω και τα δύο, κάνω και κρυολιπόληση, ανέμακτη λιποαναρρόφηση, κάνω και την κανονική, τη λιπογλυπτική που λέγαμε προηγουμένως.
το καλλιτεχνικό βάρος που έχει αυτή η χειρουργική λιπογλυπτική, καλλιτεχνική αυτή η μέθοδος που γίνεται στο χειρουργείο, δεν μπορεί να το φτάσει με καμία εναλλακτική μέθοδο. Αναγκαστικά λοιπόν απευθύνεται σε άλλους ανθρώπους. Εγώ θα έκανα το κανονικό. Ναι. Αλλά μεγάλο κομμάτι του κοινού. Εσύ έκανες παρόλα αυτά το ανέμακτο, γιατί φοβάσαι και εσύ που δεν θα το κάνεις εσύ και λες. Ναι, όχι, εγώ θα το κάνω και το άλλο. Είναι... Έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου. Ναι, ναι, θα το κάνω. Και την πληροπόληση η ομάδα μου την κάνει. Πες μου κάτι. Από τις Χολιγουδιανές, δεν θα ρωτήσω τις Ενχώριες Σταρ. Από τις Χολιγουδιανές, σε ποια θα διόρθωνες, σε ποια θα ήθελες να πας να κάνεις εσύ δουλειά τώρα και να την αλλάξεις, στην Νικόλ Κίντμαν? Όχι, μεγάλωσε λίγο η Μόνικα Μπελούτσι, μεγάλωσε λίγο, έγινε 50 και έχει αρχίσει και κουράζεται πολύ. Είναι καλό περιστατικό. Και θα της είχες λίγο εδώ το άδειασμα, ναι, το επάνω, ναι, που λες. Ναι, και εμένα μου αρέσουν περισσότερο οι λατινογενείς τύποι. Δηλαδή θα προτιμούσα όλες τις γυναίκες που μοιάζουν με Λατίνες. Για τις αγγλοσάξονικίου τύπου γυναίκες δεν έχω πολλά να πω, γιατί έχουν και την ανώτερη ράτσα που λέμε, είναι λευκές. Η ράτσα τους λατρεύεται πιο εύκολα. Οι Λατίνες όμως ζαλίζουν τον κόσμο πιο εύκολα, γιατί είναι γεμάτες καμπύλες και εγώ αυτές θέλω να δω. Σκέφτομαι τη Μόνικα Μπελούτσι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι. Ποια άλλη Λατίνα έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα που κουράζει. Τζένιφερ Λόπεζ. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει ήδη περάσει από πλαστικούς. Οπότε είναι φίλη μας. Όχι δικιά μου, των πλαστικών εκεί. Γενικά Λατίνες θα έλεγα. Παίζουν καμιά ωραία Λατίνα. Θα πάχει ένα λίγο την Αμάλ, την γυναίκα του Κλούνη. Θα την πάχει ένα λίγο, είναι λίγο αδύνατη, αλλά αρέσει στις γυναίκες το αδύνατο. Γιατί είναι σαν μοντέλο. Την εκτιμούν όλες οι Ελληνίδες την Αμάλ. Τη Σκάρλετ, τη. Σκάρλετ Γιώχανσον. Είναι πολύ ωραία γυναίκα κι αυτή. Κοντούλα είναι αυτή, ε. Ναι. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται να δεις. δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Που δείχνει πάρα πολύ παρατσικές φωτογραφίες που είναι στα κακά τους χάλια όλες αυτές. Δεν ξέρω αν είναι επεξεργασία Photoshop, αντι-Photoshop δηλαδή. Αφού εσύ ξέρεις τώρα ότι. Η Celebrity λέγεται το, ναι, το ναι, τέτοιο το site. Εσύ ξέρεις τώρα ότι πολλές γυναίκες. Εσύ έχεις δει τόσες γυναίκες, τόσες στάρες, ναι, μαζί τους ζεις. Επειδή το αργά πρέπει να έχει οι hot celebrities και αφού έχουμε τον μεταφυσικό τρόπο να καλούμε και εκείνους τους στάρ που είναι πια πνεύματα, αποφάσισα να πειραματιστώ. Παραδείγματος χάρη, να κλείσω τα μάτια και να καλέσω στον καναπέ του αργά το διασημότερο σύμβολο του σεξ. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Μέρλιν Μονρό. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Δεν έχω γενέθλια. Happy birthday. Mr. President. Mr. President. Αυτό μ' άρεσε. Happy birthday to you. Δεν έχουμε βάλει από εδώ ένα αερόθερμο έτσι να φυσάει για να σου σηκώσει τη φούστα. Πάρε ένα μπαλάκι. Παρατρίχα. Μέρλιν, είσαι η πραγματική Μέρλιν ή μας έρχεσαι από παράσταση? Ψεύτικη θα σου φέρναμε, Θοδωρή. Τέτοια εκπομπή κάνεις. Και ήρθες εδώ ασυνόδευτη? Όχι. Με ποιον ήρθες? Ήρθα με τον Μάριο Ιορδάνο, τον σκηνοθέτη μου. Μάριε, έρχεσαι λίγο. Το πιάσες στον αέρα, μπράβο Μάριε. Είμαι χαρούμενος που είστε εδώ. Λοιπόν, η Σοφία ως Μέρλιν, η οποία θα βγάλει την περούκα τώρα. Θα αποκαλυφθεί. Για να δούμε. Και αυτό το happening έτσι που κάναμε εδώ πέρα, από ποια παράσταση που έχετε κάνει είναι? Είναι από την παράσταση που ετοιμάζουμε, η Μέρλιν σου πάει πολύ. Είναι μία κωμωδία thriller. Που θα ανεβάσουμε σε 2 μήνες στο θέατρο Volt, στο Γκάζι, και γίνεται με αφορμή το μύθο της Μέρλιν. Και γραμμένο με αφορμή... από ποιον είναι αυτό? Είναι από εμάς τους δύο. Α. Από εμάς τους δύο. Και γίνεται με αφορμή το μύθο της Μέρλιν, όπου εμείς προσπαθούμε να αποδομήσουμε και πολλούς άλλους μύθους. Όπως... Να πούμε λίγο έτσι για τον κόσμο ότι
Δεν είστε απλό ζευγάρι, είστε παντρεμένοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εδώ και πόσο καιρό? Είμαστε εδώ και... Τέσσερις μήνες, αλλά βασικά είμαστε 6,5-7 χρόνια μαζί. Α, είστε 6,5. Ναι, το γάμο τον κάναμε ένα λεπτάκι. Είναι ευτυχισμένος ο γάμος σας, παιδιά? Είναι ευτυχισμένη η σχέση, αυτό έχει σημασία. Τι ωραίες τυπικούρες, ξέρεις. Περιμένω όλοι να παντρευτούν για να χωρίσουν. Πέφτει, εμείς... Ξύλο πέφτει στο σπίτι, ρε παιδιά. Φασαρίες, μαλώνετε, κάνετε. Τα συνηθισμένα. Όχι, αλήθεια... είμαστε πολύ καλά. Κάνουμε και τόσα πράγματα μαζί και η αλήθεια είναι ότι. Παιδάκια θα κάνετε. Α, Θοδωρή, μου κάνει κλασικές ερωτήσεις, σε παρακαλώ. Για να τελειώνουμε με αυτές. Έτσι, για να τελειώνουμε. Έτσι, να φεύγουνε. Κοίτα να δεις. Και η μάνα σου αυτά. Έτσι, για αυτά. Γιατί με ρωτάει η μάνα μου και ο πατέρας μου, ξέρεις και όλοι. Το θέμα είναι όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Και ούτε σκοπεύουμε κιόλας. Κάποια στιγμή μπορεί αργότερα να έρθει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η ολοκλήρωση του ανθρώπου, όπως λένε πολλοί, έρχεται με την απόκτηση ενός παιδιού. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται από μόνος του, με την προσωπική του παίδευση. Αλλά είναι παρεξηγημένο γιατί, όπως είναι και πολλά άλλα πράγματα παρεξηγημένα, ξέρεις, σε αυτόν τον κόσμο. Μας παίρνουν από μικρά παιδιά και μας φυτεύουν ιδέες περί γάμου, περί έρωτα, περί αγάπης, περί θρησκείας. Και σας φυτεύουν σε μια πολύ μικρή ηλικία. Που δεν έχεις τη δυνατότητα να τα επεξεργαστείς και να αντιδράσεις και δεν σου μαθαίνουν το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Να αμφισβητείς τα πάντα και τους πάντες. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Μέριλιν. Να αμφισβητήσουμε όλους αυτούς τους μύθους περί ύπαρξης, ζωής, αγάπη, έρωτα. Ξέρεις, αυτό το έργο όλοι αγαπάνε τους πάντες. Και τους σκοτώνουν. Δηλαδή, από την αγάπη τους τους σκοτώνουν. Σε αυτή την παράσταση θα δούμε μια Μέριλιν όπως δεν την ξέρουμε. Θα δούμε μια Μέρλιν όπως δεν την ξέρουμε μέσα από μια Μέρλιν που έχουμε γνωρίσει. Συγκεκριμένα είναι μια κοπέλα, η Μέριλίνα, Μαρία Ελένη, που το έκανε Μέριλίνα λόγω αιμονής με τη Μέριλιν, η οποία Μέριλίνα θέλει να ντύνεται ως Μέριλιν, να συμπεριφέρεται ως Μέριλιν και στη ζωή της να δίνει αγάπη Μέριλιν. Αυτή η κοπέλα λοιπόν παντρεύεται έναν άντρα κατά πολύ μεγαλύτερό της, ο οποίος όμως είναι πατριός δύο παιδιών που δεν θέλουν να χάσουν τη μεγάλη κληρονομιά, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιος. Αποφασίζουν λοιπόν αυτά τα δύο παιδιά να προσλάβουν έναν επαγγελματία δολοφόνο με αποθυμένα ηθοποιού, τον κύριο από εδώ. Το δολοφόνο παίζει. Για να έρθουν να βγάλουν από τη μέση τον πατριό τους, τον οποίο κάνει ο Θόδωρος ο Κυριακός και τα δύο αδέρφια είναι ο Τίτος ο Λίτινας και η Δήμητρα η Κολά. Και όλη αυτή η παράσταση γίνεται υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μαρίτης. Είναι και αστυνομικό λίγο δηλαδή. Πάρα πολύ. Ναι, όχι, είναι θρίλερ, του κερατά θρίλερ όμως, έτσι. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλοι σκοτώνουν όλους από την αγάπη τους. Αυτό δεν συμβαίνει και η ζωή μας, Θοδωρή. Πολλές φορές δεν σκοτώνουμε από την αγάπη μας. Οι γονείς μας δεν μας σκοτώνουν από την αγάπη τους. Εμείς δεν σκοτώνουμε από τη δική μας. Δεν σκοτώνουμε πολλές φορές τον σύντροφό μας. Πνίγουμε. Πνίγουμε, ναι. Πνίγουμε, εντάξει, εγώ το προχώρησα ένα βήμα παραπάνω, ξέρεις. Εμείς το μεταφορικό το κάναμε κυριολεκτικό στο έργο. Εμείς το κατάλαβες. Γιατί εμείς το κάναμε κυριολεκτικό, ξέρεις. Ξαναθύμισε μου λίγο τον τίτλο. Η Μέριλιν σου πάει πολύ. Σου πάει πολύ. Μάλιστα. Έχετε κάνει και μια ταινία όμως. Έχουμε κάνει και μια ταινία. Είναι το μυστικό του Φυσέα που είναι πάνω στην ασκητική του Καζαντζάκη. Μάλιστα, πήρε και το πρώτο βραβείο φωτογραφίας στο Λονδίνο. Ο Πάνος ο Γκόλφης εδώ, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο δικός σας το πήρε. Ο Πάνος ο Γκόλφης που αυτή τη στιγμή, εκτός από την ταινία, σας έχει φωτίσει και εδώ. Έχει φωτίσει και εδώ. Και εμένα. Έτσι, έτσι. Σώμα μεγάλη μορφή. Αργά, όχι μόνο στο σημερινό, τα φώτα εδώ είναι του Πάνου του Γκόλφη. Μεγάλη μορφή ο Γκόλφης και έχει βοηθήσει σε όλα όσα κάνουμε. Και είναι και στην παράστασή μας φωτιστής. Γιατί κάναμε το Δεν φοβάμαι, δεν ελπίζω είμαι του. Μια σύζευξη έργων του Καζαντζάκη με του Νίτσε. Και ήταν φωτιστή ο Πάνος. Αυτή τη σύζευξη ποιος την έκανε? Εγώ. Είναι μια παράσταση που ανεβάσαμε. Έχεις ψάχτη πολύ, Η αλήθεια είναι ότι λάτρευα από μικρός να διαβάζω. Για την ακρίβεια να μελετώ. Και διάβαζα από μικρός επειδή είχα γερμανική παιδεία. Είχα τη μεγάλη τύχη, μεγάλη ευλογία στη ζωή μου να πέσουν τα βιβλία του Νίτσε στα χέρια μου σε πολύ μικρή ηλικία. Και του Καζαντζάκη, φαντάζομαι. Και του Καζαντζάκη. Mm-hmm. Γιατί Νίτσε Καζαντζάκης, ο Καζαντζάκης έλεγε για τον Νίτσε ότι ήταν ο μεγάλος του δάσκαλος. Ο Νίτσε, λοιπόν, Θοδωρή μου, έλεγε το πάρα πολύ απλό ότι μην πιστεύεις τίποτα. Γκρέμισε τα όλα. Ούτε παρηγοριές, ούτε θρησκείες, ούτε πατρίδες, ούτε ηθικές, ούτε κατεστημένες αξίες, τίποτα. Και φτιάξα όλα από την αρχή. Κάποια στιγμή, Μάρε, και πες μου αν κάνω λάθος, εσύ υποδίθηκες τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Είχα κάνει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Σε εκείνη τη φάση όμως ήσουν μέσα στο τριπ της θρησκείας, δεν ήσουν? Όχι, ποτέ δεν ήμουν σε κανένα τριπ. Αλλά όπως και να δεις, παπαριές έχουμε κάνει όλοι μας. Έχω κάνει κι εγώ μία. Μία, πολλές έχω παπαριές, κάνει. Γιατί δεν έχει να κάνει. Και να σου πω και κάτι, όταν ο καλλιτέχνης είναι στη διαδικασία
μιας πρόβας, μιας παράστασης του να μπει σε αυτό το πράγμα και να το υποστηρίζει, είναι θεμητό. Όχι, δεν πιστεύω. Κοιτάξτε, εγώ το βέβαια δεν πάβει, συγγνώμη, να είναι ρόλος. Ήταν απλά ένα ρόλο. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι είναι, τα πιστεύω. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι καθόλου σεβαστό. Απλά θέλω να σου πω ότι ήταν απλά ένα ρόλο και τον αντιμετώπισα έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι από εκεί πέρα ότι, ξέρεις, τα βλέπω όλα σαν ρόλους. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια αποστασιοποίηση. Όμως, το έχω δηλώσει ξανά και ξανά, δεν είμαι αθώος, είμαι άφρισκος. Αλλά πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα δύο. Το έχω καταλάβει πολύ καλά. Πάρα άφρισκος και πολλοί κόσμος είναι έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος. Και πολλοί κόσμος. Πιστεύει στον Θεό όπως τον αντιλαμβάνεται. Ακριβώς. Και δεν μπλέκει με τις θρησκείες. Και δεν μπλέκει με θρησκείες, δεν μπλέκει με αντιπροσώπους επιγείς κτλ. Είναι να μην σου αρέσουν οι ταμπέλες, κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή το τι είσαι και το τι πρεσβεύεις, δεν είναι ούτε το κεράκι στην εκκλησία. Είναι κάποια πράγματα που καλώς ή κακώς πρέπει να τα κουβαλάζουμε στην εποχή της εικόνας. Και δεν σημαίνει ότι αυτό που φέρουμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με την παράσταση, να καταρρύψουμε κάποια στερεότυπα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που φαίνεται είναι και αυτό που υπάρχει επί της ουσίας. Καταρχάς, συμφωνώ εξ αρχής με την προσέγγιση βαθιάς αντιμετώπισης σε ένα ελαφρύ θέμα φαινομενικά. Mm. Δηλαδή, παίρνουμε τη Μέρλιν, κάνουμε μια ιστορία γύρω από τη Μέρλιν και μέσα από αυτή την απλή και ανάλαφρη ιστορία, ακριβώς, έχουμε κάτι βαθύτερο να αναδείξουμε. Ακριβώς.